Θα πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένος από την έκθεση αυτή που οργανώθηκε στο Ίδρυμα Μαρίνας και Βασίλη Θεοχαράκη. Εγώ είχα πάντα επιθυμία να κάνω μια αναδρομική έκθεση, ώστε και οι άνθρωποι που είναι κοντά μου, αλλά και άλλοι που έχουν ακούσει το όνομά μου, αλλά δεν ξέρουν τι έχω κάνει σε αυτή τη μακριά διαδρομή από το 1960 μέχρι σήμερα, 50-60 χρόνια περίπου δουλειάς, να δουν όλη αυτή την πορεία, γιατί συνήθως στις ατομικές εκθέσεις που έχω κάνει και πάρα πολλές, και εδώ στην Αθήνα μπορώ να πω, εκεί ήταν αποσπασματική η παρουσία του συνόλου της δουλειάς μου. Έκανα μία επιλογή πάρα πολύ αυστηρή των έργων που εκτίθενται στο Ίδρυμα Θεοχαράκη αυτές τις μέρες. Και ήθελα για κάθε περίοδο να είναι ενδεικτικά τα έργα που παρουσιάζω, ώστε να καλύπτουν, και νομίζω ότι καλύπτουν για τη δική μου γνώμη, αυτό που λέμε αναδρομική έκθεση. Θα σημειώνω, γιατί δίνω μεγάλη έμφαση στο θέμα των περιόδων, ότι έχω πάντα μία αγωνία. Πιστεύω ότι κάθε καλλιτέχνης μέσα του έχει πάρα πολλά πράγματα να πει. Το ίδιο και για τον εαυτό μου. Και έτσι κάνω τα αδύνατα δυνατά, ό,τι νομίζω ότι υπάρχει και δεν το έχω ακόμα εκφράσει, να το παρουσιάσω. Και θα σας πω και ένα μυστικό, παρά την ηλικία μου, ελπίζω ότι υπάρχουν και πολλά άλλα που έχω να πω και που δεν τα έχω πει ακόμα. Λοιπόν, σε όλες αυτές τις περιόδους ξεχωρίζω τρεις μεγάλες ενότητες. Και μάλιστα την πρώτη ενότητα είναι τα έργα που βρίσκονται στο τέταρτο πάτωμα, είναι αυτό που ονομάστηκε στην Ευρώπη νέα παραστατικότητα, γιατί μέχρι τότε κυριαρχούσε η αφηρημένη τέχνη, όπου έχω και μερικά έργα από αυτή την αφηρημένη τέχνη, η οποία αναφέρεται σε μια παραστατικότητα βεβαίως, αλλά μια παραστατικότητα που έχει άμεση σχέση με τις τρυφερές εμπειρίες, θα έλεγα, και για αυτά που έχω ακούσει και για αυτά που έβλεπα, από τα δεινά που υπέστη ο άνθρωπος σαν οντότητα στον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Τόσο που κατάντησε να είναι ένα στοιχείο που το λίπος του μπορεί να γίνει σαπούνι. Αυτή είναι λοιπόν η περίοδος που με μαρκάρισε. Αυτή η περίοδος μπορώ να πω ότι έδωσε το χαρακτήρα σε όλη τη δουλειά μου. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή και πέρα η δουλειά μου έγινε ανθρωπομορφική, με την ευρεία έννοια της λέξης, και προσπάθησα να εκφράσω έστω και με συμβολικό ή και μεταφυσικό μερικές φορές τρόπο τα βαθιά προβλήματα του ανθρώπου. Από εκεί και πέρα ακολούθησε η επίδραση της τεχνολογίας, γιατί είναι το χαρακτηριστικό της εποχής μας, ώστε να τονιστεί πού τοποθετείται η δουλειά μου, γιατί ενδεχομένως ύστερα από 300 χρόνια να πω μπορεί καλούτσικος να είναι αυτός, αλλά πότε τα δούλεψε αυτά. Λοιπόν, υπάρχουν στοιχεία που προσδιορίζουν την εποχή, γιατί πιστεύω ότι ο προορισμός του καλλιτέχνη είναι να εκφράζει την εποχή του. Και μια τρίτη είναι εκεί που κάνω μία ανακεφαλαίωση σε ό,τι κατέκτησα,
πάντα με την παρουσία του ανθρώπου και βεβαίως δεν σας κρύβω με την παρουσία του γυναικείου ατόμου, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι μια ολοκληρωμένη άποψη αυτού που λέμε άνθρωπος, και εκεί σε πολλές συνθέσεις κυριαρχούν και τα γυναικεία γυμνά. Το Ίδρυμα Θεοχαράκη έχει ως στόχο του την παρουσίαση και την προβολή του έργου των κορυφαίων εκφραστών της αποκαλούμενης γενιάς του 60. Έτσι, μετά την έκθεση του ακαδημαϊκού Δημήτρη Μηταρά με τίτλο «Ιστορώντας μορφές» και την έκθεση του διακεκριμένου μαζογράφου Αλέκου Φασιανού, έχουμε τη χαρά τώρα να παρουσιάζουμε την έκθεση «Χρήστος Καράς, σύνοψη 1959-2012». Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται 70 αντιπροσωπευτικά έργα της εξελικτικής περιπέτειας του Χρήστου Καρά. Είχα την τιμή πριν από 20 περίπου χρόνια να επιμεληθώ την έκθεση στη Μητρόπολης Art Gallery της Νέας Υόρκης, την έκθεση του Χρήστου Καρά και Δημήτρη Μηταρά. Από τότε και μέχρι σήμερα μελετάω συνεχώς το έργο του μεγάλου αυτού ανανεωτή της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής. Ο Χρήστος Καράς ξεκίνησε το 1959 αποκαλύπτοντάς μας ένα κόσμο με αφηρημένες συνθέσεις. Ένα κόσμο που όλη η δουλειά του εμφορείται από το πρωτοποριακό πνεύμα, το πνεύμα που δέσποζε στο κέντρο της Ευρώπης, και εκείνος, απόφυτος μεν της ανωτάτης σχολής καλών τεχνών της Αθήνας, συνέχισε τις σπουδές του στην École des Beaux-Arts, δέχτηκε όλες τις επιρροές της πρωτοπορίας και της σύγχρονης τέχνης εκείνης της εποχής, υιοθέτησε την αφαίρεση για να την εγκαταλείψει σταδιακά, να ασχοληθεί με τον εξπρεσιονισμό, να ζωγραφίσει τους περίφημους πίνακες με τις γυναίκες του Auschwitz και μετά να χαράξει τον καθαρά δικό του προσωπικό δρόμο, δημιουργώντας εικόνες ποιητικής ενατένισης. Ο Χρήστος Καράς είναι ένας καλλιτέχνης που κατάφερε μέσα από 75 ατομικές εκθέσεις και πάρα πολλές ομαδικές να εδραιώσει τη θέση του στην εξέλιξη της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Δεν είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι ασταμάτητα δουλεύει και ότι η ίδια η ζωγραφική αποτελεί την πηξίδα της δημιουργικής του δράσης. Η ζωγραφική δεν είναι όμως η μόνη ενασχόλησή του. Υπάρχει παράλληλα και η γλυπτική. Λίγος κόσμος ξέρει ότι ο Χρήστος Καράς με πάθος και από το 1960 έως και σήμερα ασχολείται επίμονα με την γλυπτική. Το μάρμαρο και το ξύλο είναι τα υλικά με τα οποία δούλεψε, παίρνοντας εικόνες από το ζωγραφικό του κόσμο. Έτσι, ζωγραφική και γλυπτική ορίζουν το δικό του κόσμο, τον οραματικό του και καλλιτεχνικό του.